Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Αν νομίζουν οι κυβερνώντες πως θα μας βουλώσουν το στόμα ενισχύοντας τις δυνάμεις καταστολής και τον αυταρχισμό, είναι βαθιά γελασμένοι. Οι οικοδόμοι και εκατομμύρια εργαζόμενοι, όχι μόνο εδώ, αλλά σε όλο τον κόσμο, νιώθουμε στο πετσί μας καθημερινά τη βία της εργοδοσίας και το πολιτικό της εκπροσώπων που νομοθετούν με γνώμονα τα συμφέροντα των αφεντικών. Γι' αυτό και άφησαν αθωράκιστο το δημόσιο σύστημα υγείας εν μέσω πανδημίας και αρνούνται να επιτάξουν πραγματικά τα κοράκια της ιδιωτικής υγείας. Γι' αυτό και δεν πάρθηκε κανένα ουσιαστικό μέτρο για να ανοίξουν με ασφάλεια τα σχολεία και τα πανεπιστήμια. Γι' αυτό πέρασαν με διαδικασίες fast track σωριδών πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που από τη μία τσακίζουν τα εργατικά λαϊκά νοικοκυριά και από την άλλη μοιράζουν δισεκατομμύρια ευρώ στους επιχειρηματικούς ομίλους. Το νέο μέσα εισαγωγικά νομοσχέδιο που θέλει να περάσει η κυβέρνηση με ανατροπές εργασιακά δικαιώματα και κατακτήσεις ενός αιώνα που κερδίθηκαν με αίμα και σκληρές συγκρούσεις έρχεται μαζί με το νέο συνδικαλιστικό νόμο. Ο στόχος της είναι προφανής. Θέλει να επιβάλλει νέο εργασιακό μεσαίωνα και για να το καταφέρει θέλει τους εργαζόμενους ανοργάνωτους, τα συνδικάτα τους αδύναμα ή ακόμα καλύτερα η εργοδοσία να μπορεί να τάξει το χέρι της, να μπορεί να τα ελέγχει. Με το νομοσχέδιο έρχεται και η περαιτέρω ποινικοποίηση των αγώνων, αφού προβλέπει από αποζημίωση τον εργοδότη σε περίπτωση που το διεκδικήσει, εάν μια απεργία κριθεί παράνομη ή καταχρηστική. Σήμερα το 90% των απεργιών κρίνονται από τα δικαστήρια παράνομες ή καταχρηστικές. Για τη λήψη απόφασης για απεργία, μετά το ΣΥΡΙΖΑ και τη διάταξη περί υποχρεωτικής απαρτίας του 50% συν 1 των οικονομικά ενεργών μελών, έρχεται η Νέα Δημοκρατία με διάταξη περί εφαρμογής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Για ένα σωματείο, παραδείγματος χάρη, με 5.000 μέλη δηλαδή, θα πρέπει να ψηφίσουν υπέρ της απεργίας και μάλιστα ηλεκτρονικά 2.501 μέλη, χωρίς να γνωρίζει κανείς ποιος είναι πίσω από τον υπολογιστή ή ακόμα καλύτερα να ψηφίσει με το αφεντικό πάνω από το κεφάλι με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Ο καημός τους όμως είναι να αποκοπούν οι εργαζόμενοι από τα συνδικάτα. Φοβούνται ένα οργανωμένο ξέσπασμα του λαού που μπορεί όχι μόνο να βάλει φρένο στα σχέδιά τους αλλά να περάσει την αντεπίθεση για νέες κατακτήσεις. Έτσι όπως θα έπρεπε να είναι με τις δυνατότητες που παρέχει σήμερα η επιστήμη και η τεχνολογία, για να εργαζόμαστε λιγότερες ώρες, για να έχουμε αξιοπρεπή μισθό, σταθερή εργασία με δικαιώματα. Μέσα στα υπόλοιπα συμπεριλαμβάνεται και διάταξη για πωλήση συνδικαλιστών, αφού θα αρκεί μια μήνυση του εργοδότη ή να καταγγείλει την απεργιακή περιφρούρηση για παρεμπόδιση των απεργοσπαστών. Ήδη με το υπάρχον πλαίσιο απολύονται σωριδών συνδικαλιστές. Πλέον μειώνεται ακόμη περισσότερο ο αριθμός των μελών διοίκησης που έχουν τη σημερινή τυπική διαπροστασία. Ταυτόχρονα προστίθεται και μείωση των συνδικαλιστικών αδειών στην προσπάθεια να ξεκόψουν την παρέμβαση αγωνιστών συνδικαλιστών μέσα στους χώρους δουλειάς για να αλωνίσει η ανενόχλητη εργοδοσία. Για να το κάνουμε πιο λιανά, η κυβέρνηση σχεδιάζει και υλοποιεί με βάση τα θέλω των επιχειρηματικών ομίλων με μοναδικό κριτήριο τα κέρδη όλων αυτών που ζουν από το δικό μας ιδρώτα. Προϋπόθεση για να ψηφιστούν και να εφαρμοστούν είναι να μην βρει ισχυρή αντίδραση, να μην υπάρχουν εκείνες οι ενοχλητικές φωνές. Γι' αυτό και εντείνει τον αυταρχισμό και την καταστολή. Έχουν την αίσθηση πως ψηφίζοντας νόμους θα κάψουν το φρόνημα του λαού. Αυτά να τα κάνουν σε αυτούς με τους οποίους συνδιαλέγονται με τη συμβιβασμένη και ξεπουλημένη πλειοψηφία της ΓΕΣΕΕ. Στο ταξικά προσανατολισμένο εργατικό κίνημα αυτά δεν περνάνε. Θα μείνουν στα χαρτιά και αυτό θα το επιβάλλουμε εμείς οι εργαζόμενοι με τα σωματεία μας. Έχουμε άλλωστε τεράστια πείρα κατακτημένη πάνω από 100 χρόνια. Τα παραδείγματα δεκάδες από την Πρωτομαγιά του 1886 στο Σικάγο, την αιματοβαμένη 1η Μάη του 1936 στη Θεσσαλονίκη, στην εκτέλεση των 200 κομμουνιστών εργατών στην Κεσαριανή το 1944. Με χιλιάδες διωγμούς φυλακής και εξορίας εργατών και εργατριών από το ιδιώνυμο του Βενιζέλου μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έως τη Χούντα του αστικού κράτους των συνταγματερχών.
Δεν λυγίσαν, δεν υποτάχτηκαν ούτε από τα βασανιστήρια, ούτε από τις φυλακές. Το αντίθετο μάλιστα, όλοι εμείς βγήκαμε πιο δυνατοί. Έσπηραν το σπόρο για να φυτρώσει το δρέτρο, για να γευτούμε τους καρπούς τους οι νεότερες γενιές. Για να δυναμώσουν οι αγώνες για δουλειά και ζωή με δικαιώματα. Αυτά που χρόνια τώρα όλες οι κυβερνήσεις ξυλώνουν βήμα-βήμα. Τους ξαναλέμε, δεν πρόκειται να τους τα χαρίσουμε. Να μην τολμήσουν να απλώσουν τα χέρια στα σωματεία. Οι εργαζόμενοι ξέρουν μόνοι τους να αποφασίζουν για το πώς θα παλέψουν. Δεν έχουν την ανάγκη αυτών που αγοράζουν αύρες για να καταβρέχουν όποιον αγωνίζεται. Τα παιδιά μας, οι μαθητές και οι φοιτητές έχουν ανάγκη από σύγχρονα σχολιά, πανεπιστήμια με τον αναγκαίο εξοπλισμό, ανάγκη από δασκάλους και καθηγητές και όχι πανεπιστημιακή αστυνομία για την οποία δίνονται 30 εκατομμύρια ζεστό χρήμα. Ανταυτού η κυβέρνηση ενισχύει το στόλο των σωμάτων ασφαλείας, πετώντας κι άλλα εκατομμύρια. Ασφάλεια για ποιον όμως είναι το ζήτημα? Για τον νεαρό που ξυλοφορτώθηκε ανέτεια πάνω στην πλατεία Νέας Μήνης, όπου βρίσκονταν οικογένειες με μικρά παιδιά? Για τους φοιτητές σε συγκέντρωσή τους που διεκδικούν το άνοιγμα των σχολών, που κάνουν τα ΜΑΤ μέσα στις σχολές, που σε πολλές διαδηλώσεις ακόμα πνιγόμαστε από τα δακρυγόνα? Γίνονται συλλήψεις στο σωρό, όπως τυπήθηκε και η συγκέντρωση για τον εορτασμό του Πολυτεχνείου? Μπουκάρει αστυνομία σε πολυκατοικίες, συλλαμβάνει οικογένειες. Τα παραδείγματα είναι πολλά και δεν χωλάνε σε μια κόλλα χαρτί. Όπως και η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που σήμερα κόπτεται για τις αντιδημοκρατικές πράξεις της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Χτυπήθηκε μεγάλη αντιπεριαλιστική διαδήλωση ενώ ένας αστυνομικός έβγαλε όπλο στην περιφρούρηση απεργίας του Συνδικάτου Οικοδόμων. Εμείς δεν είμαστε χρυσόψαρα. Και μνήμη έχουμε και δίκιο, πάνω απ' όλα. Γι' αυτό και δεν θα επιτρέψουν να μπουν νέα εμπόδια στη συνδικαλιστική δράση. Καλούμε και από αυτό το βήμα κάθε εργαζόμενο, κάθε τίμιο αγωνιστή συνδικαλιστή σε πανεργατικό ξεσηκωμό να συμβάλλει ο καθένας από το δικό του μετερίζι για να μην περάσουν τα σχέδια της κυβέρνησης και της εργοδοσίας. Για να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στο κλίμα αυταρχισμού και αστυνομοκρατίας. Για να μαζικοποιήσουμε κι άλλο τα συνδικάτα και να πάρει σάρκα και οστά το σύνθημα «Δυνατός εργάτης είναι οργανωμένος εργάτης». Για να έρθουν στο προσκήνιο τα δικά μας συμφέροντα και όχι των αφεντικών. Καλούμε κάθε εργαζόμενο να πάρει μέρος στο φετινό εορτασμό της εργατικής πρωτομαγιάς στις 6 Μάη. Να τιμήσουμε αγωνιστικά και μαζικά τους χιλιάδες νεκρούς της τάξης μας. Να μπορέσουμε να νεκρώσει κάθε εργοστάσιο, κάθε εργοτάξιο, κάθε χώρο δουλειάς. Ευχαριστώ.